Γεια σας αγαπητοί φίλοι, αποκάλυψη διαβάζουμε σε έγκυρη ιστοσελίδα, κάνει λόγο για έκθεση της Greenpeace Ιταλίας, η οποία λέει ότι ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed, αυτό που σας λέω εγώ, ο αγωγός της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, που φυσικά θωρακίζει και τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνισμού, λέει λοιπόν η Greenpeace Ιταλίας, αυτός ο αγωγός που υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύει να πυροδοτήσει σύγκρουση και θα επιταχύνει σοβαρά την κλιματική κρίση. Ο σχεδιαζόμενος αγωγός, λέει, είναι ευθυγραμμισμένος για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για γρήγορη μάλιστα άδεια, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψάχνει πώς θα συμπεριλάβει στον κατάλογο τον αγωγό αυτών έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ένωσης για την ενεργειακή της υποδομή. Ο αγωγός που δεν θα συνδεόταν πριν το 2028 θέλει να συνδέει κοιτάσματα του Ισραήλ με την Ελλάδα, να διακλαδώνεται στην Ιταλία και να περνά. Αποφαίνονται κιόλας. Εδώ θέλει προσοχή, γι' αυτό το θίγει η έγκυρη πηγή μας. Λοιπόν, ότι περνάνε, λένε οι Ιταλοί της Greenpeace, από αμφισβητούμενα ύδατα Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Αυτά γράφει η Greenpeace. Λοιπόν, και τα αναδημοσιεύει και τα αποκαλύπτει το defensepavlapoint.gr, που λέει και για 20 ακτιβιστές της Greenpeace στο Βέλγιο αυτή φορά τοποθέτησαν γιγάντια αυτοκόλλητα, δείχνουν τον αγωγό φυσικού αερίου στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες για να πούν ότι είναι δίθεν απειλή για την ειρήνη από τα ορυκτά καύσιμα που υποστηρίζει η Ένωση. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτά μεταξύ άλλων έχει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες η πηγή, το defensepoint.gr. Λέει η Greenpeace ότι περνάει ο αγωγός μέσα από αμφισβητούμενα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και του διαιρεμένου νησιού της Κύπρου. Ο αγωγός θα αύξανε τον κίνδυνο ένοπλη σύγκρουση σε μια περιοχή που είναι ήδη εξαιρετικά στρατιωτικοποιημένη. Ο αγωγός θα μπορούσε να προκαλέσει την ανεπίλητη σύγκρουση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου. Μας προκαλεί λοιπόν η Greenpeace της Ιταλίας και του Βελγίου. Αν είναι δυνατόν να αποφαίνεται ένας οργανισμός που φαινομενικά ασχολείται με το περιβάλλον ότι υπάρχει κράτος μη αναγνωρισμένο, κράτος το οποίο είναι ανύπαρκτο, είναι εδάφη της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, χώρας μέλος του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εδάφη του οποίου κατέχονται παρανόμως από τις δυνάμεις της Τουρκίας, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσει στη διεθνή δικαιοσύνη. Βλέπετε αγαπητές φίλες και φίλοι, κάποιοι μπλόκαραν τις έρευνες για τον αμύθι της αξίας ορυκτό πλούτο που έχουμε νοτίως της Κρήτης, έτσι λένε οι ειδικοί, αυτούς ακούμε. Τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Άλλοι μπλόκαραν την επένδυση Προκοπίου στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, στρατηγική σημασία για την εθνική άμυνα, αφού εκεί μπορούν να κατασκευάζονται πολεμικά πλοία που θα διαφεντεύουν και θα προστατεύουν τις ελληνικές θάλασσες, αλλά και θα επισκευάζονται και θα κατασκευάζονται πλοία για το πρώτο εμπορικό ναυτικό του κόσμου, το ελληνικό. Ο Δήμος Χαϊδαρίου όμως, για περιβαλλοντικούς λόγους που επικαλέστηκε, είχε μπλοκάρει την επένδυση του πατριώτη εφοπλιστή του κυρίου Προκοπίου. Τώρα βλέπουμε άλλους οι οποίοι αποφαίνονται ότι υπάρχει ως κρατική οντότητα το ψευδοκράτος. Πόσοι κύριοι αυτοί αναφέρονται σε αυτό μέσω ποιας έρευνας έχουν κάνει στον χώρο του διαδικτύου ή οπουδήποτε αλλού, με ποια στοιχεία αναφέρονται σε μια ανύπαρκτη οντότητα. Και φυσικά η Κύπρος δεν είναι διαιρεμένη, η Κύπρος είναι μία και ενιαία, δεν της επιτράπει μεν να ενωθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα, έφτιαξε όμως ένα κράτος που είναι πρότυπο για την ευρύτερη περιοχή και φυσικά δεν υπάρχει καμία διαίρεση, υπάρχει μόνο εισβολή και προσωρινή κατοχή. Λοιπόν, αυτά από την Greenpeace, πολλά συγχαρητήρια στο Defense Point που έθιξε το θέμα και το έβγαλε στον αέρα εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζω να το διαβάσουν και να δουν και το άρθρο, αλλά και να δουν πολύ αυτή την εκπομπή, ούτως ώστε να διαφωτιστούν για τη δράση κάποιων. Και δεν δέχομαι, μην αρχίσουν τώρα τα μαθήματα για το περιβάλλον, διότι εμείς έχουμε στην οικογένειά μου
παράδοση προστασίας του περιβάλλοντος από την εποχή των γονιών μου και δεν δέχομαι τέτοιου είδους μαθήματα πολύ πριν γίνει της μόδας. Εντάξει και χωρίς κανένα συμφέρον και είναι γνωστή η δράση μας και μάλιστα με ιδίους δικούς μας πόρους από αγάπη προς το περιβάλλον. Αυτά προς το παρόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Τη συγκεκριμένη εκπομπή θέλω οι φίλοι του καναλιού να την κοινοποιήσουν αλλά και να παραπέμψουν στη πηγή που ανέφερα, την ελληνική, ούτως ώστε να γίνουν γνωστά αυτά που λένε οι κύριοι της Ιταλίας και του Βελγίου για το ψευδοκράτος και για τον αγωγό EastMed. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους.